Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που επιτρέπει και πάλι να είμαστε μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Την εκπομπή αυτή που παρουσιάζουμε και η οποία στηρίζεται στα ζητήματα τα οποία μας στέλνετε και τα οποία εμείς σχολιάζουμε με τη χάρη του Χριστού μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία ερώτηση που μας έστειλε ο αγαπητός Δημήτρης από τα Βρυλίσια. Η ερώτηση που θέλω να επιβάλλω με τη χάρη του Θεού έχει σχέση με τις παρακάτω σκέψεις μου γύρω από τη σωτηρία. Σύμφωνα με την προς Ρωμαίους επιστολή διαβάζουμε ότι εξεύρωμεν δε, Ρωμαίους 8:28, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμόν αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε τούτους και δόξασε. Απ' την άλλη μεριά ξέρουμε ακόμη ότι είναι γραμμένο ότι εξίσου έπλασε ο Θεός τις καρδιές όλων. Ακόμη ότι δεν υπάρχει προσωποληψία παρά το Θεό. Ακόμη ότι ο Κύριος είναι αυτός που διανύει τις καρδιές των ανθρώπων προς σωτηρία. Ακόμη ότι ο φυσικός άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να δεχτεί τα πνευματικά. Η ερώτηση επομένως συνοψίζεται στο εξής. Εκλογή και προορισμός. Η πίστη προς σωτηρία είναι ενέργεια του Θεού ή του ανθρώπου, ή αλλιώς γιατί κάποιος πιστεύει και άλλος δεν πιστεύει, ευθύνεται η προγνώριση του Θεού. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, η ερώτησή σου είναι πλήρης, αναλυτική και ευχαριστούμε τον Θεό για σένα. Η ερώτηση αναφέρεται βασικά στην πρόγνωση του Θεού, αλλά και στη σωτηρία του Θεού δια του Ιησού Χριστού, στην πίστη του ανθρώπου στον Χριστό και τέλος στην εκλογή του Θεού. Ας ξεκινήσουμε από την πρόγνωση. Η πρόγνωση είναι μία από τις ιδιότητες του Θεού. Όλες μαζί αυτές οι ιδιότητες προσδιορίζουν τον έναν παντοδύναμο και αληθινό Θεό. Παραδείγματος χάρη, ο Θεός είναι πνεύμα, είναι αιώνιος, είναι άπειρος, είναι παντοδύναμος, είναι πανταγνώστης, είναι πανταχού παρών, είναι δίκαιος, είναι ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος, συγχωρεί τις αμαρτίες των αμαρτωλών όταν μετανοούν. Όλα αυτά είναι ιδιότητες του Θεού που προσδιορίζουν τον Θεό στον άνθρωπο και αποκαλύπτεται η υπόσταση του Θεού και οι ιδιότητες του Θεού στους ανθρώπους μέσα από το Λόγο Του. Η ερώτηση λοιπόν έχει άμεση σχέση με την πρόγνωση του Θεού. Η πρόγνωση του Θεού, η προγνώριση αλλιώς του Θεού, είναι μία από τις ιδιότητες του, όπως είπαμε, η οποία αποκαλύπτει ότι στον Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά στον Θεό τα πάντα είναι γνωστά. Και τα αρχή, και τα απαρχής και τα του τέλους. Άλλωστε, μέσα στο Λόγο του Θεού, μας αποκαλύπτει ότι είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο έσχατος. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν το γνωρίζει ο Θεός. Αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα ενώπιον του Θεού. Και ενώπιον του Θεού δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά γνωρίζει και το παρελθόν. Όπως αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εγώ σε αυτό το τραπέζι, γνωρίζω την αρχή του τραπεζιού και το τέλος του τραπεζιού. Και την πορεία που υπάρχει και θα υπάρξει όλων των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι αυτό. Κάπως έτσι παραστατικά θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει η πατογνωσία του Θεού. Για να δούμε λοιπόν ξανά το εδάφιο στο οποίο μας αναφέρθηκες.
Αγαπητέ Δημήτρη, εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας των Θεών, εις τους κεκλειμένους κατά την πρόθεσιν αυτού. Διότι όσους προγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διένα είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Άρα ο Θεός, τι προώρησε? Προώρησε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι θα δεχθούν τον Ιησού Χριστόν, τους οποίους προγνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που θα δεχθούν τον Ιησού Χριστόν. Προώρησε λοιπόν κάποιους ανθρώπους που προγνώρισε ότι θα δεχθούν τον Χριστό, όχι που προώρησε ότι θα δεχτούν τον Χριστό, αλλά προγνώρισε ότι θα δεχτούν τον Χριστό. Προώρησε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να είναι σύμμορφοι με τον Ιησού Χριστό, όμοιοι με τον Ιησού Χριστό, όμοιοι με τον Θεό, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, είναι όμοιος με τον Θεό, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, τέλειος, να είναι όμοιοι με τον Ιησού Χριστόν, αυτός να είναι πρωτότοκος μεταξύ πολλών πρωτοτόκων επίσης αδελφών. Άρα, η πρόγνωση του Θεού απευθύνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως μας εξηγείται, στο ότι ο Θεός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιοι από όλους τους ανθρώπους που θα έρθουν στη γη θα δεχθούν τον Χριστό και ποιοι όχι. Ο προορισμός δε του Θεού είναι αυτοί που θα δεχτούνε να ζήσουν αιώνια στη Νέα Ιερουσαλήμ, όμοιοι με τον Χριστό, όμοιοι με τον Θεό, καθώς λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης, δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε, εμείς που δεχτήκαμε τον Χριστό, αλλά εν εξεύρωμεν ότι θα είμαι θα όμοιοι με Αυτόν. Άρα λοιπόν η πρόγνωση δεν έχει σχέση με τον προορισμό. Επειδή δε ο Θεός είναι δίκαιος και δεν είναι και προσωπολήπτης, δίδει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους να δεχθούν τον Χριστό. Είτε σε αυτούς που πέθαναν πριν την Ανάσταση του Χριστού, στους οποίους πήγε ο Ιησούς Χριστός και κήρυξε το Ευαγγέλιο στον Άδη όταν πέθανε και πριν αναστηθεί, προς τους νεκρούς, καθώς είναι γεγραμμένο στον Απόστολο Πέτρο ότι ο Κύριος πήγε και κήρυξε, το διαβάζω από μέσα, επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς πριν από την Ανάσταση, πριν από την Πεντηκοστή, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, πηγαίνοντας στον Άδη είτε στις αγκάλες του Αβραάμ είτε στη γη της Βασάνου, αλλά στη συνέχεια να ζώσει κατά Θεόν εν πνεύματι. Εάν λοιπόν οι ψυχές τότε δέχθηκαν ότι αυτός, αυτή η ψυχή που πήγε ανάμεσά τους, ο Ιησούς, ο πεθαμένος, όμοιος με αυτούς, ψυχές αυτές, ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, αν δέχτηκαν και πίστεψαν ότι αυτός είναι, τότε σώθηκαν. Όπως και κάθε ένας άνθρωπος που ζει και πεθαίνει μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή ημέρα που έστειλε ο Χριστός, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, το Πνεύμα το Άγιο και δημιουργήθηκε η Εκκλησία. Και σε αυτούς κήρυξε ο Θεός, στους ζώντες, και κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού 2000 χρόνια τώρα. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Ο Θεός λοιπόν είναι δίκαιος. Και η δικαιοσύνη του Θεού αποδεικνύεται ακόμη πιο έντονα όταν μας αποκαλύπτει ότι και ο ίδιος ο Θεός κάποια στιγμή θα κριθεί. Και αυτό είναι ένα θαύμα, ότι ο ίδιος ο Θεός τελικά και αυτός στην τελική κρίση θα κριθεί. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και το πρώτο εδάφιο. Τις λοιπόν η υπεροχή των Ιουδαίων ή τι σε ωφέλεια της περιτομής,
πολύ κατά πάντο τρόπον, πρώτον μεν διότι στους Ιουδαίους ενεπιστεύτησαν τα λόγια του Θεού, επειδή αν την δεν επίστευσαν, τι εκ τούτου, μήπως η απιστία αυτών θέλει καταργήσει την πίστη του Θεού, μη γέννητο. Αλλά έστω ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύτης, καθώς είναι γεγραμμένον, δια να δικαιωθείς εσύ Θεέ εν της λόγης σου και να νικήσεις όταν κρίνεσαι. Και πώς θα κριθεί ο Θεός, ως προς τη δικαιοσύνη του. Θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι που καταδικάστηκαν σε αιώνια απώλεια, όλοι οι πνευματικοί, οι πνευματικές υπάρξεις, ουρανίων, επιγείων, καταχθονίων, να βρεθούν αναπολόγητοι μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Να πούν δίκαιος είσαι και δικαίως μας καταδίκασες. Εφόσον λοιπόν και ο Θεός ακόμη θα δικαιωθεί όταν θα κρίνεται στην τελική κρίση, όπου ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος κριτής, θα πει και θα χωρίσει όλους τους ανθρώπους όπως ο βοσκός, τα πρόβατα εκ δεξιών και τα ερήφια εξ αριστερών. Στα μεν πρόβατα θα πει «έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου για σας και στους άλλους υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου εις το πύρτο εξώτερον το ετοιμασμένον όχι για σας, για το διάβολο και τους αγγέλους αυτού, αλλά παρασυρθήκατε. Δεν έφτιαξε ο Θεός την κόλαση για τον άνθρωπο, αλλά ο διάβολος παρέσυρε τους ανθρώπους μαζί του στην κόλαση καθώς είναι ανθρωποκτόνος». Τότε θα πρέπει πάντες να βρεθούν αναπολόγητοι και να ομολογήσουν ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Άρα λοιπόν προσωποληψία στον Θεό δεν υπάρχει ουδεμία. Εάν λοιπόν θεωρήσουμε ότι προγνωρίζει ο Θεός και προορίζει τη σωτηρία του, κάνουμε μέγα αδίκημα αδικώντας τον Θεό. Βεβαίως δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, αγαπητέ Δημήτρη. Ο Αυγουστίνος στην αρχαία εκκλησία είχε φέρει πρώτος τη θεωρία του απόλυτου προορισμού. Ότι ο Θεός προορίζει αυτόν τον άνθρωπο για σωτηρία και αυτόν τον άνθρωπο για κόλαση αιώνια. Αλλά και αργότερα ο Καλβίνος είχε αναφερθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχει λοιπόν σαν θεολογική δοξασία ο απόλυτος προορισμός, ο οποίος επεκτάθηκε και έγινε ότι η σωτηρία δεν χάνεται και άλλα παρόμοια τέτοια που δεν θα αναφερθούμε σε αυτά. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι έξω από το θέλημα του Θεού και από το Λόγο του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα, προγνωρίζει τα πάντα, δίκαιος όν ενεργεί χωρίς προσωποληψία στους ανθρώπους και όταν ο άνθρωπος δεχθεί τον Χριστό, τότε ο Ιησούς Χριστός τον σώζει και ο Θεός τον κάνει παιδί του. Και από εκεί και πέρα αγωνίζεται τον αγώνα των καλών, διατηρεί την πίστη του. Μάλλον, εάν αγωνιστεί τον αγώνα τον καλό, αν διατηρήσει την πίστη του και αν τελειώσει τον δρόμο του, τότε δεν του μένει παρά ο της δικαιοσύνης Στέφανος, όπως και στον Παύλο, όπως και σε όλους που επιποθούν την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Επειδή όμως υπάρχουν και άλλα μέρη στη γραφή που αναφέρονται σε αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στην επιστολή πάλι του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 9 και στο εδάφιο 6. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσε ο λόγος του Θεού, διότι πάντες η εκ του Ισραήλ, δεν είναι ούτου Ισραήλ, ούτε διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα. Αλλά εν το Ισαάκ θέλει κληθεί, είσαι σπέρμα, του τέστη τα τέκνα της αρχός ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται δια σπέρμα, τέκνα Θεού. Διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως, κατά των καιρών τούτων θέλει ελθεί και η Σάρα θέλει εχειών. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και Ρεβέκα, όταν συνέλαβε δύο δίδυμα, εξ ενός ανδρός, του Ισαάκ, του πατρός ημών, διότι πριν ετιγεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωσε τι αγαθών ή κακών, διαναμένη η κατεκλογήν πρόθεσης του Θεού,
ουχή εκ των έργων αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτόν, προς αυτήν, ότι ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στον μικρότερον. Καθώς είναι γεγραμμένο, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον Δεν Σαφ εμίσησα. Υπάρχει λοιπόν η κατεκλογήν πρόθεση του Θεού, όχι προορισμός, η κατεκλογήν πρόθεση του Θεού, ουχή εκ των έργων, δηλαδή δεν περιμένει ο Θεός να δει πώς θα εργαστεί ο Θεός, ο άνθρωπος για να αποφασίσει, αλλά γνωρίζει ο Θεός πώς θα δει ο άνθρωπος, πώς θα εργαστεί ο άνθρωπος, πώς θα ζήσει ο άνθρωπος, γι' αυτό και αποφασίζει. Και προβλέπει και προφητεύει. Άλλωστε όλος ο λόγος του Θεού είναι προφητικός. Γνωρίζει, προβλέπει, προφητεύει και αυτούς τους ανθρώπους που θα δεχθούν τον Χριστό τους προορίζει για την αιώνια ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αγωνιστούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εκλέξουν τη στενή πύλη και να περπατήσουν την τεθλιμμένη οδό για να φτάσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντιθέτως, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός γνωρίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα εκλέξουν τη στενή πύλη και θα περπατήσουν στην τεθλιμμένη οδό. Ακόμη, συνεχίζω λίγο πιο κάτω. Τι λοιπόν θέλω μην πει, μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν, ακριβώς αυτό το ερώτημα. Μήπως δηλαδή ο Θεός εκλέγει αυτόν και απορρίπτει αυτόν, μήπως είναι άδικος ο Θεός, μη γέννητο. Μας αποκαλύπτει ο λόγος του Θεού. Διότι προς τον Μωυσήν λέγει, θέλω να ελεήσω όποιον αξίζει να ελεήσω και θέλω να σπλαχνιστώ εκείνον που αξίζει να σπλαχνιστώ. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέγοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ο Θεός λοιπόν είναι αυτός που δείχνει το έλεος του προς όλους τους ανθρώπους και σπλαχνίζεται όλους τους ανθρώπους. Αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά την οποία μας αποκαλύπτει πιο κάτω ο λόγος του Θεού. Διότι η Γραφή ακόμη λέγει προς τον Φαραώ ότι δια τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν, ό,τι να θέλει ελεεί και ό,τι να θέλει σκληρύνει. Δεν θα δω λοιπόν τα έργα σου για να γνωρίσω εσένα, σε γνωρίζω πριν ακόμη ενεργήσεις. Γι' αυτό και σε έκανα βασιλιά. Σου έδωσα εξουσία. Και ακόμη, γι' αυτό και σε σκλήρινα. Άρα είναι άδικος ο Θεός, αυτόν τον σκληρύνει και τον άλλον τον ελεεί. Όχι. Ξέρει ποιος σκληρύνεται. Παραδείγματος χάρη. Για να κάνουν οι άνθρωποι ταυρομαχίες, δεν παίρνουν ένα πρόβατο, παίρνουν ένα ταύρο. Γιατί ο ταύρος όταν του ρίξεις βέλη στην πλάτη του, στο σβέρκο του, σκληρύνεται και ορμάει. Ο σταύρος είναι η αλλοπολείο, λένε οι άνθρωποι. Το πρόβατο, αν του ρίξεις βέλη και το τραυματίσεις, θα πάει να κρυφτεί πίσω από το πειμένα του. Έτσι είναι και οι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος όταν ακούσει τη φωνή του Θεού σκληρύνεται. Άλλος άνθρωπος όταν ακούσει τη φωνή του Θεού ταπεινώνεται. Είναι από ποιον δέχεται να καταρτιστεί ο άνθρωπος. Από ποιον καταρτίζεται. Γι' αυτό εξηγεί και παραπάνω. Και στη συνέχεια. Θέλεις λοιπόν να μου πεις γιατί λοιπόν πλέον μένθεται ο Θεός τους ανθρώπους εις το θέλημα αυτού ποιος μπορεί να εναντιωθεί και εξηγεί. Αλλά μάλιστα είναι ακριβώς την ερώτησή σου, αγαπητέ Δημήτρη. Αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε, ποιος είσαι ο οποίος ανταποκρίνεσαι, διαπραγματεύεσαι, συζητάς προς τον Θεό. Μήπως το πλάσμα μπορεί να πει στον πλάσαντα γιατί με έκανες έτσι ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από το ίδιο μείγμα να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν άλλο δε εις ατιμίαν. Τι δε, αν ο Θεός θέλων να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν τη δύναμην αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής, κατηρτισμένα εις απώλειαν από τον άρχοντα και βασιλιά του κόσμου τούτου.
Αλλά το κρίσιμο σημείο είναι ποιος σε καταρτίζει, ποιον επιλέγεις. Γιατί ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, φίλοι και φίλες, είναι σε απόλυτη ελευθερία φτιαγμένος. Επιλέγει. Ή θα επιλέξεις το τίμιον ή το αχρίον. Μπροστά σου βρίσκονται δύο δρόμοι. Ο δρόμος της ευλογίας και ο δρόμος της κατάρας. Ο δρόμος της αλήθειας και ο δρόμος του ψέματος, του ψεύδους. Τι επιλέγει ο άνθρωπος? Το γεγονός ότι ο Θεός γνωρίζει δεν σημαίνει ότι προορίζει. Το γεγονός ότι ο Θεός προγνωρίζει δεν σημαίνει ότι προορίζει. Προγνώρισε το Φαραώ ότι θα είναι σκληρός και αμετανόητος, κατρητισμένος, ισκεύος οργής και απώλειας. Τον έκανε βασιλιά, τον βοήθησε να γίνει βασιλιάς. Τον σκλήρινε αποκαλύπτοντας τη δύναμή του και τη δόξα του. Αντίθετα το Μωυσή που προέβλεψε ότι θα είναι πρόβατο της βοσκής του, αφού τον μετέφερε στο παλάτι του Φαραώ και του έδωσε τη γνώση της Αιγύπτου, μετά τον μετέφερε εξόριστο, όπου για 40 ολόκληρα χρόνια φύλαγε τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθώρου. Πλήρης ταπείνωσης. Τον μεν Φαραώ ο Θεός τον ύψωσε, τον δε Μωυσή ο Θεός τον ταπείνωσε. Θέλοντας να δείξει μέσα από τον ταπεινωμένο Μωυσή τη δόξα του και μέσα από τον υπερήφανο Φαραώ και την ύψωσή του τη δόξα του πάλι. Ό,τι θέλει κάνει. Αλλά δεν προώρησε το Μωυσή για την αιώνια ζωή. Προγνώρισε το Μωυσή και τον οδήγησε στο έργο του. Δεν προώρησε το Φαραώ για την απώλεια. Προγνώρισε το Φαραώ και του δώσε δύναμη και εξουσία. Και σκληρύνθηκε ακόμη περισσότερο. Υπερηφανέθηκε ακόμη περισσότερο ο Φαραώ. Συνεχίζω. Επαναλαμβάνοντας το 22 εδάφιο. Τι δε αν Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστή την δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλεια και διαναγνωστοποιήσει τον πλούτο της δόξης αυτού, επισκεύει ελαίους τα οποία ο Θεός προετοίμασε εις δόξαν αυτού. Άρα ο Θεός προετοιμάζει σκεύη ελαίους προγνωρισμένα για τη δόξα του και προορίζει σκεύη κατηρτισμένα εις απώλεια πάλι για τη δόξα του. Καταρτίζονται. Θεός είναι δίκαιος. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Είναι δίκαιος προς όλους. Βεβαίως θα μου πεις γιατί εξέλεξε τον Ισραήλ και δεν εξέλεξε κάποιον άλλο λαό. Όπως λέγεται, τον Ισραήλ τον εξέλεξε γιατί ήταν αποτέλεσμα της πίστης ενός ανθρώπου. Μέσα από τον Αβραάμ, τον άντρα της πίστεως, δημιούργησε ο Θεός τον Ισραήλ, όπου όμως και ο Ισραήλ απέτυχε, σκληρόκαρδος, σκληροτράχυλος. Το βέβαιο λοιπόν, αγαπητέ Δημήτρη, είναι ότι ο Θεός προγνωρίζει τα πάντα και μέσα στην απόλυτη δικαιοσύνη του, όπου στο τέλος και αυτός θα κριθεί για τη δικαιοσύνη του, εργάζεται θαυμαστά. Πρέπει όμως να τονίσουμε για την πρόγνωση του Θεού και κάτι που είναι ακόμη πολύ ωραίο. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου Πράξεις των Αποστόλων. Διαβάζω από το 22 εδάφιο. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησού τον μιλάει ο Απόστολος Πέτρος κηρύττοντας στο λαό Ισραήλ την ημέρα της Πεντηκοστής. Τον Ιησού των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένων προς εσάς από του Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών καθώς και σας εξεύρετε, τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ερωσμένη βουλήν και πρόγνωσιν του Θεού, διαχειρών ανώμων εσείς σταυρώσαντες, εθανατώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου,
διότι δεν ήταν δυνατόν να κρατεί υπ' αυτού. Προέβλεψε λοιπόν ο Θεός ότι όταν ο λόγος θα γίνει σάρκα και θα περπατήσει ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης πνεύματος και αληθείας, πλήρης χάριτος, ενεργών θαυμάσια και τεράστια και μεγαλεία και κηρύττων, τη βασιλεία του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και ελευθερώντας τους ανθρώπους από τον διάβολο, ο διάβολος θα ξεσηκώσει ανθρώπους σκεύη κατηρτισμένα εις απώλεια για να θανατώσουν τον Ιησούν. Πράγμα το οποίο απεδέχθη ο Θεός και θέλησε. Θα σας αφήσω να τον θανατώσετε. Γιατί εμπιστεύομαι ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα παραμείνει αναμάρτητος, ώστε να πεθάνει αδίκως, όχι για τις αμαρτίες του, καθώς ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, και έτσι να συντρίψει το διάβολο και το σατανά που τον σκότωσε χωρίς αμαρτία. Αλλά αποδέχομαι το θάνατο του Υιού μου του μονογενούς. Αποδέχεται ο Ιησούς τον θάνατό του για να χυθεί το αίμα του Αγίου και του Αθώου, το αναμάρτητου, προς σωτηρία όλων των ανθρώπων. Ώστε το αίμα του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών να καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας. Προγνώρισε λοιπόν ο Θεός και απεφάσισε και εδέχθη κατά τη βουλή του ότι οι Ισραηλίτες, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι υποκριτές θα τον θανατώσουν. Ακόμη προγνώρισε ότι ένας στους 12, ο Ιούδας, θα τον προδώσει. Το προγνώρισε. Δεν το προώρησε. Δεν είπε «εσύ Ιούδα θα τον προδώσεις». Είπε ότι ανάμεσα στους 12 Αγίους τους οποίους θα επιλέξει ο Ιησούς Χριστός για μαθητάς και αποστόλους του, για σκεύη τιμίας χρήσεως, ένας από αυτούς θα διαφθαρεί εκ της πλεονεξίας του. Και χάριν αισχρού κέρδους θα παραδώσει τον Κύριό του για 30 αργύρια. Και θα είναι ο μισθός της αδικίας του αιώνια απώλεια. Δεν προώρησε, προγνώρισε και αποδέχτηκε. Ακόμη ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή γράφει πάρα πολύ ωραία, διαβάζω το πρώτο από το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο και το δεύτερο εδάφιο. «Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού προς τους παρεπιδήμους, τους διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκίαν, Ασίαν και Βιθινίαν, εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού, πώς δια του αγιασμού του Πνεύματος εις υπακοήν κερατισμών του αίματος του Ιησού Χριστού. Ή πληθυνθεί χάρις και ειρήνη σε εσάς». Την επιστολή αυτή λοιπόν τη στέλνει ο Απόστολος Πέτρος προς όλους τους παρεπιδήμους Ισραηλίτες σε όλο τον κόσμο. Ποιους όμως Ισραηλίτες? Τους εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού. Ο Θεός προγνώρισε ότι κάποιοι από τους Ισραηλίτες, τους παρεπιδήμους σε όλο τον κόσμο, θα δεχθούν τον Χριστό και ο Θεός θα τους εκλέξει και θα τους αγιάσει με το Πνεύμα του το Άγιο εις υπακοήν κερατισμών του αίματος του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, βεβαίως μία από τις ιδιότητες του Θεού είναι η πρόγνωσης, καθώς προγνωρίζει τα πάντα, γι' αυτό και είναι ο μόνος που γνωρίζει το μέλλον. Ο διάβολος δεν το ξέρει, ούτε οι άνθρωποι. Το μέλλον το ξέρει μόνο ο Θεός και μπορεί να τα αποκαλύψει σε όποιον άνθρωπο θέλει, μέσα από τον προφητικό του λόγο. Βεβαίως μία λοιπόν από τις κύριες ιδιότητες του Θεού είναι η πρόγνωσης, αλλά επίσης μία από τις κύριες ιδιότητες του Θεού είναι η δικαιοσύνη. Είναι η μη προσωποληψία. Γι' αυτό εκλέγει αυτούς τους οποίους έχει προγνωρίσει ότι θα δεχτούν εν τέλει τον Χριστό για να τους καταστήσει σκεύη τιμίας χρήσεως για τη δόξα του Θεού. Μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός
λέγει καθαρά, δεν εκλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ σας εξέλεξα και σας διέταξα να πάτε να κάμετε καρπόν πολλήν, ο καρπός σας να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Σας εξέλεξα, γιατί σας προγνώρισα ότι θα δεχτείτε, δεχτήκατε. Αλλά όσους εξέλεξε ο Θεός, δεν σημαίνει ότι θα έχουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί επίσης είναι γεγραμμένο. Πολλοί θα είναι και κλειμένοι, αλλά λίγοι θα είναι οι εκλεκτοί. Πολλούς θα καλέσω, αλλά δεν θα πάνε όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Λίγοι θα είναι οι εκλεκτοί. Μικρών πίμνιων, στο οποίο ευδόκησε ο Πατήρ να χαρίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητέ λοιπόν Δημήτρη, πώς πιστεύει ο άνθρωπος? Είναι θέμα επιλογής του. Είναι ελεύθερος. Είναι όπως μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού ότι τον Πέτρο τον έκανε ψαρά ανθρώπων. Τι σημαίνει ψαρά ανθρώπων? Παίρνει το αγκίστρι, βάζει το δόλωμα και το ρίχνει. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και ένας άλλος ψαράς ανθρώπων, ο διάβολος. Παίρνει το αγκίστρι του, βάζει το δόλωμα και το ρίχνει. Το δόλωμα του διαβόλου είναι ο πειρασμός. Το δόλωμα του Ιησού Χριστού είναι η αγάπη του Θεού Πατρός. Είναι η αιώνια ζωή, η Βασιλεία των Ουρανών. Ο άνθρωπος λοιπόν βρίσκεται πάντοτε σε όλη τη ζωή σε θέση επιλογής. Θα επιλέξεις το δόλωμα του διαβόλου που θα σε οδηγήσει στην απώλεια ή θα επιλέξεις το δόλωμα του Χριστού που είναι η ζωή αιώνιος. Τι επιλέγεις? Και δεν είναι μία στιγμή μόνο η επιλογή μας, είναι συνεχόμενη. Γι' αυτό είναι δυνατόν σκεύη τιμίας χρήσεως να μεταμορφωθούν και να μεταβληθούν σε σκεύη οργής, βέβαια. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Σκεύη τιμίας χρήσεως μεταμορφώθηκαν σε σκεύη ατίμου χρήσεως και σκεύη κατάρας. Ο Σαούλ, ο Κορέ, ετεροδιδάσκαλοι, αιρετικοί, άνθρωποι που αντιστέκονται στο Λόγο του Θεού, που αντιτάσσονται στο Λόγο του Θεού και διάφοροι άλλοι άνθρωποι. Βεβαίως μπορούν. Ο Αλέξανδρος ο Καλκεύς πολλά μη έκανε. Ο Δημάς αγαπήσας τον παρόντα κόσμο έφυγε στη Θεσσαλονίκη. Ο Ημένιος και ο Φιλιτός ναυάγησαν στην πίστη γιατί έχασαν την αγαθή του συνείδηση. Ο Ιούδας, μαθητής και Απόστολος του Χριστού, προδότης. Βεβαίως. Γιατί είναι θέμα επιλογής. Επέλεξαν. Και ο άνθρωπος επιλέγει. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τι λέει? Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και οι υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτή είναι η πρόσκληση. Αλλά ακόμη λέει, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, δεν έρχεται όπως θέλει. Πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του. Να αφήσει όλα τα χαρακτηριστικά που προσδιόριζαν τον άνθρωπο μέσα στον κόσμο. Τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να γνωρίσω το έξοχον της γνώσεως του Χριστού. Τα πάντα ζημία για να γνωρίσω τον Χριστό. Να παρνηθεί τον εαυτό του. Ήταν θεολόγος, ήταν μορφωμένος, είχε δόξα, ήταν ένδοξος μέσα στο ιερατείο της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως όλα αυτά τα απέρριψε, τα απαρνήθηκε. Πήρε το σταυρό του, κατά το λόγο του Κυρίου, όποιος θέλει να έρθει πίσω μου πρέπει να παρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Γιατί εξέλεξε, επέλεξε στη ζωή του τα αιώνια και όχι τα πρόσκαιρα. Τα ασάλευτα και όχι τα ασαλευόμενα. Τα ουράνια και όχι τα γήινα. Τον αγιασμό και όχι την αμαρτία. Το λόγο του Θεού και όχι της αληθείας και όχι το λόγο του ψεύδους και της κατάρας. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι παντογνώστης, είναι δίκαιος, όμως ταυτόχρονα αγαθός, απείραστος κακών. Δεν πειράζεται δηλαδή από κανέναν, αλλά και δεν πειράζει και κανέναν.
Ο Θεός είναι Άγιος και μας προτρέπει Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Συμπερασματικά αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μπορούμε να πούμε ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος, πολυέσπλαχνος, πανάγαθος, παντοδύναμος και πανταγνώστης. Και τον παρακαλούμε δια του Ιησού Χριστού να επέμβει στην καρδιά μας που είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη γιατί ήμασταν στον κόσμο και να την κάνει μια καρδιά απαλή και τρυφερή κατά την καρδία του ώστε να παράττουμε πάντα τα θελήματά του. Και έτσι, με ασφάλεια και σιγουριά, επιλέγοντας πάντοτε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αποφάσισα να μην ξέρω τίποτα άλλο ανάμεσά σας, παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, έτσι και εμείς, επιλέγοντας Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, να εισερχόμεθα πάντοτε δια της στενής πύλης, να απορρίπτουμε την φαρδιά πύλη που οδηγεί στην κόλαση, και να εκλέγουμε τη στενή πύλη, να απορρίπτουμε την ευρύ χωρή οδό που οδηγεί στην κόλαση, να επιλέγουμε την τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στον ουρανό, ώστε με ελπίδα βεβαία και ασφαλή στις υποσχέσεις του Θεού και όχι στα ψέματα του διαβόλου, στο λόγο του Θεού και όχι στις πονηριές του διαβόλου, με ελπίδα λοιπόν βεβαία και ασφαλή, να φτάσουμε μέχρι το τέλος με υπομονή, γιατί έχουμε έναν χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προτρέπει, μας συστήνει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας προσθεθώ. Να εκλέξετε την αγαθή μερίδα που δεν μπορεί να σας αφαιρεθεί στον αιώνα, τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα να τα αφήσουμε στο Θεό, καθώς μας λέγει ακόμη μη με ρημνάτε, περί μηδενός, αλλά πάσαν την ημέρη να ρίψατε σε Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει για σας. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί είναι καλός με μας. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί έστειλε το Χριστό στη ζωή μας. Τον επιλέξαμε, τον επιλέγουμε και με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Θεού και τη βοήθεια του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ελπίζουμε μέχρι τέλους να επιλέγουμε τον Χριστό, ώστε εκείνη την ημέρα να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών με την αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας τέλειωσε. Τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα ο Θεός να είναι μαζί σας, να σας ευλογεί πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα και καλή εντάμωση εκεί στη Βασιλεία των Ουρανών όταν θα έρθει η ώρα του Κυρίου και θα ακουστεί η σάρκα του Θεού. Ο Θεός μαζί σας.